Σας καλωσορίζω όλους και όλες. Λοιπόν, ξεκινάμε να μιλήσουμε για το τι είναι το Respect Greece. Το Respect Greece, το ντοκιμαντέρ το οποίο έχει ξεκινήσει εδώ και 1,5 χρόνο. Πώς ξεκίνησε αυτό το ντοκιμαντέρ? Από την ιδέα δύο τρελών. Δύο τρελών που εγώ τους λέω Αμερικανάκια ή Αμερικάνους, είναι ελληνικής καταγωγής, παραγωγή και οι δύο, οι οποίοι εργάζονται στο Λος Άντζελες. Λοιπόν, επειδή οι άνθρωποι αυτοί, ο ένας λέγεται Φραντσέσκο Βιτάλι και ο άλλος λέγεται Κρις Γιαμέτης, είχαν τα εισερχόμενα στην Αμερική για το πώς βλέπει την Ελλάδα ο κόσμος. Και τα εισερχόμενα δεν ήταν καθόλου καλά. Έτσι λοιπόν θύμωσαν, αγανάκτησαν και αποφάσισαν να μοιραστούν μαζί μου 1,5 χρόνο πριν την έγνοια τους για το μήπως ήρθε η ώρα ο καθένας από μας να βγάλει προς τα έξω την ταυτότητα που θέλουμε να δείχνουμε σε όλους αυτούς οι οποίοι μας νομίζουν τεμπέληδες, ζητιάνους, ζήτουλες και πολλά άλλα. Μέσα σε αυτή λοιπόν την παρέα των δύο προσθέθηκα και εγώ για να κάνουμε το Respect Greece. Το Respect Greece είναι ένα ντοκιμαντέρ που θέλει να διαδώσει στην ανθρωπότητα ποιοι πραγματικά είμαστε. Ότι εμείς οι Έλληνες δεν είμαστε ούτε τεμπέληδες, ούτε είμαστε άνθρωποι που ζητιανεύουμε την ελεημοσύνη καλενός, ούτε είμαστε κλέφτες, ούτε μαζί τα φάγαμε. Και δεν τα φάγαμε μαζί γιατί εσύ, εγώ και άλλοι πολλοί που μπορεί να ακούσουν δεν διαχειρίστηκαν δημόσιο χρήμα. Άλλοι διαχειρίστηκαν δημόσιο χρήμα. Από μεγάλη λοιπόν αγανάκτηση και θυμό, γιατί θυμό νιώθω, θυμό νιώθεις, θυμό νιώθουμε, αποφάσισα να μπω σε αυτή την διαδικασία για να γνωρίσουμε εμείς τον κόσμο τι σημαίνει να είσαι Έλληνας. Γιατί ο Έλληνας έχει φιλότιμο, γιατί ο Έλληνας έχει ψυχή, γιατί ο Έλληνας μπορεί να πέρασε η τουρκοκρατία από πάνω του, αλλά ξεσηκώθηκε, γιατί ο Έλληνας μπορεί να διεκδικεί, γιατί ο Έλληνας δεν εκπροσωπείται από αυτούς που κυβέρνησαν πριν, από αυτούς που κυβέρνησαν πιο πριν και από αυτούς που κυβέρνησαν σήμερα και που αυτοί δίνουν την εικόνα που θέλουν προς τα έξω σε αυτούς από τους οποίους γυρεύουν. Εμείς, ο καθένας ξεχωριστά, γυρολόγοι δεν είμαστε. Ούτε είμαστε ζητιάνοι ελαίους από εκείνους που μας είχαν υποκατοχή. Γιατί υποκατοχή ήμασταν επί τουρκοκρατίας, υποκατοχή είμαστε και σήμερα. Τι κάνουμε λοιπόν, ποιος είναι ο δρόμος εκείνος που μπορεί να μας κάνει να αποδείξουμε ποιοι είμαστε. Όχι κάνοντας, αν θέλετε, απενενοημένες ενέργειες του τύπου «δεν πληρώνω» ή του τύπου «ξεσηκώνομαι και βγαίνω στους δρόμους». Αυτό, αλήθεια, τι ανταπόκριση είχε και για ποιους. Πρέπει λοιπόν να γνωρίσουμε στην ανθρωπότητα το ποιοι είναι οι Έλληνες, που σημαίνει γιατί πρέπει να σέβονται την Ελλάδα. Πώς θα γίνει αυτό? Με αυτό το ντοκιμαντέρ το οποίο είμαι ικανή να γυρίσω σε κάθε πόλη, σε κάθε χωριό του κόσμου και να γνωρίζω σε έναν προσωπικά το τι σημαίνει να είσαι Έλληνας. Πώς θα γίνει αυτό είναι πάρα πολύ απλό. Καταρχήν, οι υπολογιστές, το διαδίκτυο μας φέρνει όλους πιο κοντά. Το Respect Greece ήδη, αν το πληκτρολογήσετε, υπάρχει στο διαδίκτυο. Why Respect Greece? Γιατί εκτός από τους αρχαίους, εκτός από όλους αυτούς οι οποίοι μάθανε στους υπόλοιπους, γιατί όταν οι Ευρωπαίοι ή κάποιοι άλλοι κοιμόντουσαν στη λάσπη και στα δέντρα, οι δικοί μας κάναν τέχνες, κάναν πολιτισμό, κάναν επιστήμες, κάνανε μαθηματικά, κάνανε ζωγραφική, δίδαξαν φιλοσοφία στον κόσμο, δίδαξαν τη διαδικασία της πολιτικής. Όταν οι άλλοι ήταν στους βάλτους, κάνανε υδραγωγία και είχανε λουτρά. Όταν οι άλλοι μέχρι το 18ο αιώνα δεν είχαν τουαλέτες στα ανάκτορα. Άρα λοιπόν έχουμε ένα κομμάτι πολιτισμού, αλλά δεν θα μείνουμε μόνο σε αυτό. Γιατί υπάρχουν σπουδαίοι Έλληνες, υπάρχουν διακεκριμένοι Έλληνες, οι οποίοι ξεχωρίζουν στις επιστήμες, στην ιατρική, στα μαθηματικά, σε επιστήμες και θετικές και όχι θετικές, στη φιλοσοφία. Είναι διανοούμενοι, βρίσκονται στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου, έχουν κάνει πρωτοποριακές μελέτες, έχουν προχωρήσει την έρευνα χιλιάδες χρόνια μπροστά. Είναι Έλληνες τους οποίους θα πάω και
και θα κάνω συνεντεύξεις σε Έλληνες που ξεχωρίζουν στον κόσμο. Από την Αμερική, από τις μεγαλύτερες πολιτείες της Αμερικής, μέχρι την Αυστραλία, μέχρι τα πέρατα της Ευρώπης, μέχρι την Αφρική. Έλληνες οι οποίοι τιμούν την ταυτότητά τους, τιμούν τις αξίες της ανθρωπότητας, τιμούν το ήθος. Τιμούν το ήθος που είναι λέξη ελληνική και την οποία την έχουμε ξεχάσει. Και αυτό το ντοκιμαντέρ, επειδή εγώ έκανα πολλά χρόνια τηλεόραση και επειδή η τηλεόραση πια δεν μου λέει τίποτα, έχω αποφασίσει να είναι ένα έργο ζωής για μένα, που 33 χρόνια δουλεύω σε αυτό το γυάλινο κόσμο, για να διαδώσω το τι σημαίνει Ελλάδα. Και αυτό το ντοκιμαντέρ θα πάω να το δείξω σε όλα τα πανεπιστήμια και σε όλα τα σχολεία του κόσμου. Τι θέλω λοιπόν από σας; Θέλω να σταματήσετε να μην έχετε τρόπο να βγάλετε το θυμό και την αγανάκτηση. Υπάρχει τρόπος. Μπείτε στο Respect Greece. Σας χρειάζομαι. Σας χρειαζόμαστε. Δεν χρειαζόμαστε το κράτος. Δεν χρειαζόμαστε κανέναν. Χρειαζόμαστε τη διάθεση να διακηρύξουμε μόνοι μας την αξιοπρέπειά μας, να απαιτήσουμε την αξιοπρέπειά μας. Μπείτε στο Respect Greece και βοηθήστε. Πώς θα βοηθήσετε; Κάνοντας ένα like στη σελίδα, κάνοντας ένα share, δίνοντας πλάνα. Ονειρεύομαι να γίνει κάθε δήμος της χώρας, κάθε νέος άνθρωπος που ζει στους δήμους της χώρας, ένα τηλεοπτικό πλατό, ένα τεράστιο κινηματογραφικό πλατό. Εμείς μπορούμε να διαφημίσουμε τις ομορφιές μας, τις γεύσεις μας, τη μουσική μας, την αγάπη μας για τον άνθρωπο. Για πες μου τώρα εσύ που βλέπεις, ποιοι άλλοι, ενώ είμαστε εμείς έτσι όπως μας παρουσιάζουν και όπως θέλουν να μας παρουσιάσουν, οι ζήτουλες και οι ζητιάνοι, θα πέφτανε στις θάλασσες να σώσουν, ναι, μουσουλμάνους, παιδάκια μουσουλμάνων που πνιγόντουσαν; Ποιοι ήταν εκείνοι οι οποίοι θα βουτούσαν μέσα στα παγωμένα νερά για να σώσουν παιδιά μιας άλλης θρησκείας; Όχι, αυτοί που μας κατηγορούν ότι εμείς είμαστε οι ζήτουλες. Έλληνες πέσανε. Έλληνες πέσανε στην θάλασσα. Έλληνες οι οποίοι δουλεύουν για 500 ευρώ. Έλληνες άνεργοι που είναι εθελοντές. Γριές που άνοιξαν τα σπίτια τους και ζέσταναν τα παιδιά των μουσουλμάνων. Λοιπόν, αυτή είναι η Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι μια τεράστια αγκαλιά. Και επειδή δεν μπορώ να απολογούμε στον κόσμο, γιατί πήγα στην Αμερική και βρέθηκα συνέχεια να είμαι απολογούμενη. Ένιωσα ότι είμαι κατηγορούμενη για κάτι το οποίο δεν έκανα ποτέ. Έτσι λοιπόν θέλω εσύ που βλέπεις να μπεις στο Respect Greece και να προσφέρεις ό,τι μπορείς. 30 λεπτά, 1 δολάριο, 50 cent και το όνομά σου θα το δεις να τρέχει στα Special Thanks. Αυτού του ντοκιμαντέρ που θέλουμε να γνωρίσεις τον κόσμο ποιοι είναι η Ελλάδα. Είμαι πολύ περήφανη για την πατρίδα μου. Η πατρίδα μου είναι σε κατοχή. Εμείς μπορούμε να την ελευθερώσουμε. Αυτό το ντοκιμαντέρ είναι το ντοκιμαντέρ όλων των Ελλήνων. Όπου και αν βρίσκεστε. Δεν μπορούμε πια να είμαστε τόσο αναξιοπρεπείς. Δεν μπορούμε πλέον να έχουμε φτάσει σε αυτή την κατάντια και να μην υπάρχει αντίδραση. Δεν μπορούμε πια να εμπιστευτούμε και δεν πρέπει να εμπιστευτούμε κανέναν μα κανέναν που διαχειρίζεται τη ζωή μας ερήμην μας. Είμαστε Έλληνες. Είμαστε υποκατοχή. Respect Greece. Μπείτε και κάντε share. Respect Greece. Κάντε, γυρίστε με την κάμερά σας ένα φιλμάκι και στείλτε το. Εμείς μπορούμε να διαδώσουμε στον κόσμο τι σημαίνει Ελλάδα. Τι σημαίνει να είσαι άνθρωπος, τι σημαίνει να έχεις ήθος, τι σημαίνει να έχεις φιλότιμο, τι σημαίνει να διαπρέπεις την επιστήμη. Εμείς λοιπόν που φέραμε τον πολιτισμό στον κόσμο, μόνοι μας θα διεκδικήσουμε την ελευθερία. Ναι, με πολύ θυμό, με πολύ οργή, με πολύ συγκίνηση, είμαι διατεθειμένη να χτυπήσω κάθε πόρτα και να ζητήσω 30 λεπτά για να γίνει αυτό το ντοκιμαντέρ, για να μπορέσουμε να συστηθούμε στην ανθρωπότητα, για να μπορέσουμε να πούμε ναι, είμαστε Έλληνες και μας αξίζει εντελώς διαφορετική μεταχείριση. Μπορούμε να το κάνουμε, δεν χρειαζόμαστε κανέναν, ένας μόνος του μπορεί πολλά, όλοι μπορούμε να κάνουμε τα πάντα, ένα ντοκιμαντέρ.
Why respect Greece? Respect Greece γιατί η Ελλάδα μπόρεσε, μπορεί και θα μπορεί. Ελάτε κοντά μας, μπείτε να δείτε τι είναι το Respect Greece. Why respect Greece? Από το Α ως το Z, όλοι οι Έλληνες έχουν χώρο, είναι το δικό μας ντοκιμαντέρ, είναι η παρακαταθήκη που θα δώσουμε στα παιδιά μας. Είναι αυτό για το οποίο θέλω να μιλήσει όλη η ανθρωπότητα και να υποκληθεί στην Ελλάδα. Αυτό είναι το Respect Greece. Σας περιμένουμε όλους, την αγάπη μας, τα φιλιά μας και δεν είναι κανένας μόνος του. Είμαστε όλοι μαζί και δεν έχουμε ανάγκη κανέναν.